Θέλω να φύγουμε από αυτό και να ολοκληρώνοντας, κύριε Καλαφάτη, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που ουσιαστικά αναφέρατε και εσείς στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, έχει να κάνει με τα έργα. Φυσικά, επειδή μιλάτε στο Λίμπερο, θα πάμε στα έργα που αφορούν στις ομάδες μας και στα γήπεδα. Θέλω μία τοποθέτηση, την περιμένει ο κόσμος, είναι η αλήθεια, και για το γήπεδο του ΠΑΟ και για το γήπεδο του Άρη, που ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω, από το χώρο του αθλητισμού είστε, είναι λογικό να ασχολείστε και να ενδιαφέρεστε και να έχετε επαφές με ανθρώπους. Ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται, και ο ΠΑΟΚ βγάζει τις τελευταίες μέρες και πάλι μια ενόχληση, από ό,τι καταλαβαίνω, από την ΠΑΕ, για το προεδρικό διάταγμα, για την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω, εσείς γνωρίζετε? Είναι κατανοητή η αγωνία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και η πίεση που ασκούν και οφείλουν να ασκούνε, και το κατανοώ απόλυτα, για να μπορέσει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα η απαραίτητη διαδικασία. Κάτι το οποίο σας ομολογώ ότι και γίνεται. Αν ρωτήσετε ανθρώπους του τεχνικού κόσμου, θα σου το πούν αυτό. Άλλωστε υπάρχουν και τοποθετήσεις του ίδιου του μελετητή, ο οποίος είχε αναλάβει το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, του μελετητή από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος και εκείνος ουσιαστικά συνομολόγησε ότι είναι εντελώς απολύτως μέσα σε προθεσμίες το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος τώρα δεν ξέρει ότι τώρα δεν παίζει ρόλο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η τελική φάση, γιατί ακούγεται για προεδρικά διατάγματα, συμβούλια της επικρατείας κτλ., είναι τεχνικά πράγματα, ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Το βασικό όμως είναι ότι είναι στην τελική του ευθεία, σε κάποιους μήνες. Αυτό δεν εξαρτάται από κανένα υπουργείο και από καμία υπηρεσία της κυβέρνησης, να σου το πω έτσι. Εξαρτάται από το χρόνο που θα διαθέσει ο εισηγητής που έχει αναλάβει το φάκελο το συγκεκριμένο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι καθαρά θέμα της δικαιοσύνης ουσιαστικά, για να μπορέσει μετά, εφόσον γίνονται οι παρατηρήσεις, να πάει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα. Δεν βλέπω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση από εδώ και πέρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ελέγξει, αν θέλετε, η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Έχουμε τελειώσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Με ενσωματωμένες παρατηρήσεις που είχαν γίνει από την πλευρά. Τι μένει δηλαδή, γιατί δεν το καταλαβαίνω καλά, έτσι όπως το λέτε εσείς, όσον αφορά στην εξέλιξη. Επειδή ο ΠΑΟΚ μιλάει γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό διάταγμα, τι χρειάζεται? Εσείς λέτε ότι έχει. Θα πρέπει να εξεταστεί ο φάκελος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και με τις τελικές παρατηρήσεις, αφού τελειώσει από τον. Το χρεώνεται ένας εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι το δικαστήριο. Αφού κάνει τον τελικό έλεγχο το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σταλεί στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκεί πέρα δεν θα υπάρχει. Θα είναι μια τυπική διαδικασία να υπογραφεί και από το ΠΙΔΕΛΤΑ, ας πούμε, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει, δεν είναι στα Υπουργεία δηλαδή, δεν κολλάει κάπου στο Υπουργείο Χωροταξίας, στο περιβάλλον, να σου το πω έτσι. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι κολλάει σε αυτή τη διαδικασία, στα Υπουργεία. Και τώρα εσείς λέτε αυτό, είναι μια εξέλιξη νομίζω. Αυτό που λέτε, γιατί ο κόσμος γνωρίζει άλλο. Το ξέρω ότι γνωρίζει άλλο και σας είπα αν γνωρίζετε. Ή παραπληροφορείτε, μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω ποια είναι η διαδικασία. Εγώ δεν θα μπω τώρα στο θέμα της πληροφόρησης. Μου κάνετε μια ερώτηση. Εγώ σας λέω ότι είναι στην τελική ευθεία. Δεν έχει να κάνει με καμία κολυσιεργία από κανένα υπουργείο αυτή τη στιγμή. Είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις όπως ήθελε και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Δήμου και της Περιφέρειας, γιατί αυτές έπρεπε να ενσωματωθούν. Και καλά έκανε και ο ΠΑΟΚ και ζήτησε να καταγραφούν και να ενσωματωθούν μέσα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία που σας εξήγησα. Και βέβαια είναι άλλο το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εντελώς διαφορετική περίπτωση το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να δώσω μια υπόμνηση, αν κάνουν μια έρευνα κάποιοι και ρωτήσουν αν πραγματικά αντίστοιχα έργα καθυστέρησαν, ήταν πιο γρήγορα ή πιο αργά όσον αφορά τη διαδικασία και από πλευρά της κυβέρνησης, θα διαπιστώσετε όσοι ρωτήσετε το ΤΕΕ, ας πούμε, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Η διαδικασία ήταν απολύτως μέσα στα πλαίσια, για να σας πω, και πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα από πλευρά της κυβέρνησης. Άρα υπάρχει αισιοδοξία, καταλαβαίνω, δηλαδή είναι θετική η αύρα. Πολύ. Εγώ αισιοδοξώ ότι είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τον χρόνο που θα αναλώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ή ο εισηγητής που θα πάρει. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα κράτος δικαίου αυτό είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Θεωρώ όμως ότι
είμαστε πραγματικά στη τελική ευθεία. Απλώς η τελική ευθεία δεν εξαρτάται από το να σηκώσει ένα τηλέφωνο ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, να τρέξει μια διαδικασία. Αυτό το κάναμε. Σας είπα προηγουμένως ότι εγώ λειτουργώ ως επιταχυντής και στο θέμα του μεγάλου έργου και στο θέμα αυτό, ανεξαρτήτως αν δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν είναι η δουλειά μου να βγαίνω. Η δουλειά μου είναι να μπορώ να τρέχω ως γίνεται πιο γρήγορα τις διαδικασίες που αφορούν έργα της Θεσσαλονίκης και αυτό κάνω. Έτσι. Και για το γήπεδο του Άρη, γιατί τρέχει και αυτή η διαδικασία. Το γήπεδο του Άρη είναι μια ιδέα, είναι μια πρόταση. Ξέρω ότι έχετε επαφές και φυσικά με τον ΠΑΟ και το γήπεδο του ΠΑΟ και με τον Άρη και το γήπεδο του Άρη. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, καμία σχέση με το γήπεδο του Άρη με το γήπεδο του ΠΑΟ. Είναι μια ιδέα που είναι ουσιαστικά στα σπάρακαν ακόμα, έτσι για να είμαστε ακόμα ειλικρινείς. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για την ώρα είναι ότι δεν το έχουμε αφήσει καθόλου το κομμάτι του γηπέδου του Άρη και πιστεύω ότι το βασικό στο κομμάτι αυτό είναι να υπάρξει μια καθαρή και πλήρης ενημέρωση όταν ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης να βοηθήσει τον Άρη να αποκτήσει ένα καινούριο δικό του γήπεδο. Αλλά αυτό είναι μια διαδρομή που βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία, να σου το πω έτσι. Αλλά υπάρχει καλό κλίμα. Η κυβέρνηση ασχολείται, δεν το έχει αφήσει καθόλου τον αντίον αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Είναι ένα ζήτημα πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο χρονοβόρο. Έχετε επαφές με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, με τους ανθρώπους του ερασιτέχνη αυτό το διάστημα για το θέμα του ΠΑΕ. Κλίμα επικοινων, υπάρχει κλίμα θετικό, γιατί υπάρχει και η βούληση. Ας μείνουμε για την ώρα σε αυτό. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω εμπράκτως. Φυσικά και υπάρχει μια επικοινωνία και όχι μονάχα με μένα. Το έργο αυτό ξεπερνάει τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης. Ο Μακεδονίας Τράκης εδώ πέρα μπορεί να επιταχύνει και να διευκολύνει καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε. Σε ένα μεγάλο τέτοιο project εμπλέκονται πάρα πολλοί συνάδελφοι υπουργοί. Αλλά το βασικό είναι να υπάρξει και μια σχετική, να καταλήξει και ο Άρης σε ένα αρχικό σχέδιο να κάνει πιο, αν θέλετε, μια ιδέα που έχει και μια πρόταση, να την εμπλουτίσει και να την καταστήσει εντελώς ρεαλιστική για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και με πιο συγκεκριμένα βήματα. Είναι λογικό, και με αυτό κλείνω κύριε Υπουργέ, είναι λογικό να σας πιέζουν λίγο παραπάνω, να σας θεωρούν δικό τους οι παράγοντες εδώ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, γιατί προέρχεστε από τον χώρο του αθλητισμού, είναι λογικό. Δηλαδή έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, λένε οι άνθρωποι αυτοί, και καλά κάνουν και το λένε, στο Υπουργείο, στο Μακεδονία Στράκης, έτσι. Είναι Υπουργός Εσωτερικών, άρα πρέπει να τον πιέσουμε λίγο παραπάνω. Είναι μέρος αυτού που κάνω, να δέχομαι πιέσεις. Πρώτος, εγώ σας είπα ότι είναι εύλογες οι πιέσεις και του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω και είναι... Και εγώ στη θέση του να σας πω το ίδιο θα έκανα, άμα ήμουν εκπροσωπός στα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα πίεζα το Χ. Καλαφάτη να τελειώσει πιο γρήγορα, να πιέσει με κάποιο τρόπο. Και πολύ καλά κάνουν, σας το πω έτσι, και κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι κάνουν αυτό που πρέπει για να περασπιστούν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Κατά αντιστοιχεία, συμβαίνει και το ίδιο με το γήπεδο του Άρη. Και βεβαίως οι άνθρωποι του Άρη έχουν την αγωνία τους. Επίσης ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα όπως είναι και ο ΠΑΟΚ. Όπως και εγώ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ μεγάλες ομάδες όλες, να σας το πω την αλήθεια. Και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς για μένα μεγάλη ομάδα. Ο Μακεδονικός είναι μια μεγάλη ομάδα, ο καθένας έχει την ιστορία του. Βέβαια. Και βεβαίως η αγάπη που έχει ο κάθε φίλαθλος με την ομάδα του είναι μοναδική και ανεκτήμητη. Και το σέβομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό και σας είπα και προηγουμένως στη συζήτησή μου, ότι σε κάθε περίπτωση, όπως και κάνω και σε όλη την πολιτική διαδρομή, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, εγώ θα είμαι υπέρμαχος της αλήθειας, της διαφάνειας και της αντικειμενικής ενημέρωσης του κόσμου. Γιατί είναι ιερή η αγάπη για μένα, ακριβώς επειδή προέρχομαι από τον αθλητισμό, το έχω σπουδάσει το αντικείμενο, το έχω υπηρετήσει, με βοήθησε στην πολιτική μου καριέρα. Εγώ δεν ξεχνάω ότι με βοήθησε η ποδοσφαιρική, η αθλητική μου καταγωγή, η ενασχόλησή μου. Ήμουνα στον ΠΑΟΚ, στα πρώτα μου βήματα δεν ήμουνα παιδί του κομματικού σωλή, να το πω έτσι, ούτε παιδί, ας πούμε, ήμουνα ένα λαϊκό παιδί που με βοήθησε πάρα πολύ η ενασχόλησή μου με τον ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα ήταν και τα πρώτα μου βήματα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως νιώθω ότι τιμώ όλα αυτά τα χρόνια. Όλες τις ομάδες σέβομαι απεριόριστα την ιστορία και σέβομαι απεριόριστα του κάθε συλλόγου και της κάθε ομάδας, και αυτό που κάνω πράξη είναι να είμαι καθαρός και διάφανος, γιατί αντιλαμβάνομαι την αγάπη που έχει ο Αριανός για την ομάδα του, αντιλαμβάνομαι την ομάδα που έχει ο Παοξής για την ομάδα του, ο Ηρακλειδέας για τη δικιά του, και προσπαθώ με καθαρότητα και διαφάνεια να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει ο κόσμος, οι φύλαθλοι αυτών των ελαφιλών σωματείων, να έχουν μια πλήρη εικόνα και μια πραγματικότητα
για τα θέματα που αφορούν την ομάδα τους, να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτό εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πολύ καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη.